Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του Ρέξ Τίλερσον ως νέου Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ. 56 γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ, ενώ 43 κατά. Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές προσπάθησαν να καθυστερήσουν την ψηφοφορία εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών διαταγμάτων του Ντόναλτ Τραμπ. Οπω δήλωσαν, ήθελαν να κατανοήσουν καλύτερα την άποψη του Τίλερσον για το θέμα. Η χώρα μα δεν είναι πλέον σεβαστή από πολλού φίλου σε όλο τον κόσμο επειδή έχουμε αποσυρθεί από τον ρόλο του διεθνού ηγέτη. Οι αντίπαλοι μα δεν μα φοβούνται πια, ενώ βιάζονται να καλύψουν το κενό ηγεσία που οι ίδιοι δημιουργήσαμε. Γι' αυτό είμαι πραγματικά ευτυχή που έχουμε νέο Υπουργό Εξωτερικών καθώ και νέα ηγετική ομάδα Εθνική Ασφαλεία. Αν υπάρχει ένα πράγμα που πιστεύω για τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι ότι έχει επιλέξει καλού, σωστού ανθρώπου. Όμω, αρκετοί γερουσιαστέ εξέφρασαν επιφυλάξει. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να τιμωρήσουμε τη Ρωσία για την παράνομη επιθετικότητά τη στην Ανατολική Ευρώπη, για εγκλήματα πολέμου στο Χαλέπι, αλλά και για την παρέμβασή τη στι δικέ μα εκλογέ. Αλήθεια, πώ μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιον που έχει τόσο στενή σχέση με την κυβέρνηση Πούτιν και μάλιστα ω Υπουργό Εξωτερικών. Our Ω διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής ExxonMobil, ο Τίλερσον έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το 2013, ο Ρώσος πρόεδρος του απένει με τιμητική διάκριση για την ενίσχυση της συνεργασίας Ηνωμένων πολιτειών Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα.